υπήρχε επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο νομό Λακωνίας από χθες. Σήμερα παραβρέθηκε στη Σκάλα για να δει από κοντά ζημιές οι οποίες γίνανε με τον παγετό των προηγούμενων ημερών στην περιοχή της Σκάλας, ειδικότερα στα Ισπεριδοδοή. Εκεί ουσιαστικά κάναμε μια κινητοποίηση και καταθέσαμε αιτήματα στον Υπουργό, ζητώντας ουσιαστικά ότι πρέπει να προχωρήσουν αποζημιώσεις από την προηγούμενη χρονιά που δεν έχουν εξοφληθεί και πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν πάρει από τον περσινό παγετό λεφτά, όπως και ταυτόχρονα με τους πυρόπληκτους που δεν έχουν πάρει ούτε ένα σέντς, και ταυτόχρονα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αυξημένο κόστος παραγωγής που αγγίζει μέχρι και το 150% στα αγροτικά εφόδια και δεν μπορούμε ουσιαστικά να συνεχίσουμε την παραγωγή μας. Ο Υπουργός τι είπε, πήρε τα αιτήματα, γενικότερα όμως από την επίσκεψή του τι είδατε, ποια πρόθεση υπάρχει από το Υπουργείο? Κοιτάξτε να δείτε, αυτά που μας απάντησε ο Υπουργός είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γιατί ουσιαστικά δεν έδωσε καμία πρόταση και καμία λύση στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγροκτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα. Που το κύριο και μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή το αυξημένο κόστος παραγωγής, με τεράστιες αυξήσεις στο αγροτικό ρεύμα, με πετρέλαιο που έχει φτάσει στο 1,5 ευρώ, με ζητήματα που αφορούν με τα λιπάσματα κτλ. Και στις ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους. Δεν έδωσε λύση. Το μόνο που μας είπε είναι ότι δεσμεύεται ότι θα πάρουν κάποια μέτρα ελάφρυνσης για να πάρουμε μια ανάσα κτλ. Αυτά όμως σε εμάς, αν δεν τα δούμε στην πράξη, δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε. Άρα ουσιαστικά δεν είχε κάποια πρόταση να μας βάλει, συγκεκριμένη πρόταση που να πει ότι θα κάνω αυτό, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα. Δεν υπήρχε αυτό, λέει θα τα δούμε στη συνέχεια, θα τα δούμε στην πορεία, η κυβέρνηση προσπαθεί, ναι, αλλά από την άλλη στιγμή δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ σε άλλους κλάδους μεγάλους επιχειρήσεων και οι αγρότες δεν έχουν πάρει, δεν μπορούν ουσιαστικά να συνεχίσουν να παράγουν. Κύριε Βρουλίτη, πριν λίγες μέρες βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που έγινε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα των αγροτών μετά τον πρόσφατο παγετό και την κακοκαιρία και γενικότερα τα θέματα που σας αφορούν με τις αποζημιώσεις. Ποια είναι η αίσθησή σας? Εμείς έχουμε βγάλει και ανακοίνωση συγκεκριμένα για αυτή για την επίσκεψη του Προέδρου του Ανδρέα του Λικουρέζου, του Προέδρου του ΕΛΓΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ουσιαστικά η πρόταση που έβαλε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ποια ήτανε, ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως ο ΕΛΓΑ και να πληρώνουν ακόμα περισσότερο από την τσέπη τους οι αγρότες ασφάλιστρα. Την ίδια ώρα που και μεγάλα ποσοστά, πληρώνουμε μεγάλα ποσά αυτή τη στιγμή στον ΕΛΓΑ και δεν υπάρχει καμία κρατική ενίσχυση. Εκτός από κάποια λεφτά που δόθηκαν για τον Ιαννό ή άλλες περιπτώσεις που και πάλι πολλοί αγρότες μείναν εκτός αυτών των αποζημιώσεων. Άρα ο ΕΛΓΑ μπορεί να είναι βιώσιμος αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και η πολιτική απόφαση ώστε να αποζημιώνει στο 100% της πραγματικής ζημιάς εκεί που υπάρχει, αλλά και από την άλλη να κάνει μελέτες πρόληψης για να μπορέσουμε να αποφεύγουμε ζημιές όπως είναι παράδειγμα ο παγετός. Στην Αργολίδα για παράδειγμα κόπηκε το ρεύμα και δεν δουλέψανε τα αντιπαγετικά και δεν δουλέψανε και τα υγειοτρήσεις για να ποτίσουν τα χωράφια. Σε αυτό ποιος ευθύνεται, το αγρότης που κόπηκε το ρεύμα? Άρα είναι ζητήματα τέτοια πρόληψης που μπορεί ο ΕΛΓΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με συγκεκριμένα κονδύλια που θα είναι πολύ πιο φθηνά από το να αποζημιώνουν, να μπορέσουμε να κάνουμε την πρόληψη. Γιατί εμείς δεν λέμε να σπάθουμε ζημιά και ας αποζημιωθούμε. Εμείς θέλουμε να παράγουμε και να πουλάμε την παραγωγή μας ώστε να μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν έχουμε κανένα φετίχ να περιμένουμε πότε θα ρίξει παγωνιά ή βροχή ή ζέστη το καλοκαίρι και να καταστρέφεται η παραγωγή μας. Άρα είναι πολιτική απόφαση. Δεν έδωσε καμία διέξοδο ο κύριος Λικουρέζος προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα είπε και το χαρακτηριστικό ότι οι ελαιοπαραγωγοί ας πληρώνουν ένα ευρώ το δέντρο και να μαζευτούν 330 εκατομμύρια. Δηλαδή για έναν ελαιοπαραγωγό ο οποίος έχει 1.500, 2.000 δέντρα να πληρώνει 2.000 ΕΛΓΑ, τα μισά δηλαδή της επιδότησης και παραπάνω από την επιδότηση, για να έχει ασφάλεια για το αν θα αποζημιωθεί. Αυτά είναι τραγηλαφικά πράγματα. Και μάλιστα ο Υπουργός, όταν του το θέσαμε αυτό για τον κύριο Λικουρέζο, γιατί ήταν και ο κύριος Λικουρέζος κάτω στη Σκάλα σήμερα,
Απέφυγε να απαντήσει ο κύριος Λικουρός και απάντησε ο υπουργός για αυτόν ότι δεν το εννοούσε έτσι και εννοούσε κάτι άλλο. Τα πράγματα νομίζω είναι ξεκάθαρα από την τοποθέτηση, γιατί το είδε όλη η Πελοπόννησος. Και βλέποντας αυτά, ετοιμάζετε κάποιες κινητοποιήσεις? Ήδη είμαστε σε κινητοποίησεις και σήμερα είμαστε σε κινητοποίησεις. Όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σε κινητοποίησεις και στην Αργολίδα θα υπάρξει κινητοποίηση σήμερα. Αύριο υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην Καλαμάτα με τραχτέρια στην πόλη της Καλαμάτας από όλες τις περιοχές, από όλο το νομό του Δήμου Μεσσηνίας. Ήδη προγραμματίζουμε και στη Λακωνία για να κλιμακώσουμε ακόμα περισσότερο τις κινητοποίησεις και η λύση είναι στο δρόμο του αγώνα με τα μπλόκα. Θα είμαστε στις επάλξεις και αυτό που προγραμματίζουμε είναι τα μπλόκα, γιατί μόνο από εκεί μπορεί να κερδίσει σήμερα ο βιοπαλαιστής αγροκτηνοτρόφος. Τίποτα δεν του χαρίστηκε. Ό,τι έχουμε κερδίσει μέχρι σήμερα είναι μέσα από τον αγώνα μας.